Κέρκυρας Σπάρτη 6-1 και Τρίκαλα Ατρόμητος 1-1. Τα Τρίκαλα και ο Ατρόμητος έχουν από 4 βαθμούς. Η Κέρκυρα είναι στους 3, η Σπάρτη χωρίς βαθμό. Τρίτη και τελευταία αγωνιστική και για τον 4ο όμιλο. Τρίκαλα, Κέρκυρα και Σπάρτη Ατρόμητος. Λάθος, πιέστηκε, έχασε και η μπάλα φτάνει στον Ουάρντα. Έχει λίγο χώρο ο Αιγύπτιος. Κάνει εξαιρετικό πρωτάθλημα. Η κάθετη είναι πάρα πολύ καλή. Εδώ είναι ευκαιρία για τον Ατρόμητο. Είναι εξαιρετική η πρώτη επέμβαση. Κάνει και δεύτερη ο Αποστολίδης. Η πρώτη επέμβαση ήταν από τον Βέρτζο, τον κεντρικό αμυντικό. Εδώ ξαναβλέπετε την φάση. Πρώτα την επέμβαση του Βέρτζου. Η μπάλα βρίσκει και στο χέρι του, αλλά είναι προφανέστατα ακούσιο. Σέντρα βγήκε μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο Καπός υποδέχτηκε υπέροχα. Προσπαθεί να κάνει τον πλασέ. Εδώ είναι ευκαιρία για τα Τρίκαλα. Δεν βρήκε τον τρόπο να σουτάρει ο Τσίπρας. Στη συνέχεια το κάνει με ένα πλασέ, αλλά από πολύ πλάγια θέση. Μίλεβιτς. Η Σέντρα προσπάθησε να βρει τον Τσίπρα. Out είναι ο διαιτητής. Ο Τσίπρας γκρινιάζει για πέναλτι. Απλώνει στην αρχή το χέρι του ο παίχτης του Ατρομήτου, αλλά στη συνέχεια νομίζω. Η σύγκρουση είναι όμο με όμο. Για να το ξαναδούμε από εδώ. Όχι, από εδώ είναι το τελείωμα της φάσης. Πήρε πολύ ωραία την μπάλα και δοκιμάζει να βγει μπροστά. Και τα κατάφερε ο Τζόκιτς και κάνει και μια καταπληκτική πάσα και βγαίνει στην πλάτη της άμυνας και κάνει μια φοβερή ευκαιρία ο Δημήτρης Καπός. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Έρχεται ο Γροντής. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Είχαμε να αντιμετωπίσουμε την πρωτοπόρο ομάδα του πρωταθλήματος, Super League. Μια ομάδα που είναι ευχάριστη έκπληξη φέτος. Και δεν είναι τυχαίο, είδαμε ότι είναι μια πάρα πολύ σοβαρή ομάδα, αρκετά δουλεμένη. Ήμασταν άκρος ανταγωνιστικοί, ήμασταν πάρα πολύ σοβαροί. Ήμασταν μια ομάδα με αγωνιστική πειθαρχία, ήξερε τι ζητούσε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τσίπρας, πέρασε πάσα για τον Μίλεβιτς, κάνει το σουτ! Η μπάλα περνάει δίπλα από το κάτω δοκάρι και είναι κόρνερ μάλιστα γιατί κάπου έχει βρει. Κάνει το ίδιο ακριβώς με τον Κοτσόνη, βγαίνει μπροστά και βρίσκει τον Ουάρντα. Ο Ουάρντα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είναι έτοιμος να εκτελέσει πλασάρια στο χι. Στο 41. Μια ακόμα σημαντική στιγμή για τον Ατρόμητο. Περνάει μπάλα από όλους, η κεφαλιά και καταλήγει στα δίχτυα. 1-0, ανοίγει το σκορ, πανηγυρίζει. Ο Άγγελος Βέρτζος, δεν ξέρω αν αυτός έχει βρει την μπάλα. Ή ο Καπός που ήταν επίσης στην φάση. Μικρή σημασία έχει, μεγαλύτερη σημασία έχει ότι τα Τρίκαλα ανοίγουν το σκορ. Μανούσος, ξανά για τον Οριόλ. Γυρίζει ο Οριόλ, αλλά φτάνει στον Ουάρντα, το πλασέ. Απίθανη επέμβαση από τον Αποστολίδη. Πολύ σπουδαία φάση. Κάθεται για τον Ντάοντα, ξανά ο Ουάρντα. Συνεργασία με τον Ντάοντα, ο οποίος είναι σε θέση για γκολ, εκτελεί πάλι ο Αποστολίδης. Και εδώ απάντηση στην σκακέρα από τον προπονητή του Τρικάλων. Να δούμε αυτή τη φάση με τον Μπαστακό, ο οποίος περνάει την κάθετη για τον Ντάοντα. Ο Ντάοντα γυρίζει, ευκαιρία και η μπάλα στα δίχτυα. 1-1, ισοφαρίζει με τον Μανούσο. Ο Ατρόμητος στο 75 φτάνει στην ισοφάριση. Μετά το βολέ από τον Αποστολίδη, πολύ ωραία κάθετη στον Ντάοντα. Στην κίνηση πάσα για τον Μανούσο, ο οποίος σκοράρει, ισοφαρίζει σε 1-1. Ich denke, es war das erwartet schwere Spiel. Νομίζω ότι ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι, το περίμενα. Τρίκαλα war ein sehr starker Gegner heute für uns auch. Τρίκαλα ήταν ένας πολύ δύσκολος και δυνατός αντίπαλος για μας σήμερα. Aber wir haben unser Ziel erreicht und wollten hier einen Punkt minimum mitnehmen, aber auch gewinnen. Αλλά παίξαμε πολύ θαραλέα, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο και καταφέραμε και σοβαρίσαμε και τουλάχιστον πήραμε τον ένα βαθμό. Γιαννούλης εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους. Ο Αποστολίδης έχει τον τρόπο, αλλά δεν μετράει τον γκολ. Δίνεται φάουλ υπέρ του τροματοφύλακα των Τρικάλων. Μην,